Για ρίχτε τα. Τσιγανά καλαντά με στη γειτονιά. Ήρθαν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά. Hey, τριγωνά καλαντά σκορπίσαν παντού. Κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. Αστροφωτεινό, τα γιορτινό. Μήνυμα να φέρει από τον ουρανό. Τρέχουν τα παιδιά μέσα στο γιολιά. Ήρθαν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά. Hey, και του χρόνου. Γάλια, βγάλαμε τίποτα. Βγάλαμε, ναι. Πώς πάει, δίνει ο κόσμος λεφτά. Δίνει. Πού έχετε πάει? Παντού. Εσένα πώς σε λένε? Έτης. Εσένα? Αλεξάνδρα. Α, από τι ώρα έχετε ξεκινήσει? Από τις 9 η ώρα. Πόσα χρόνια λες τα κάλατε? 5, 6. Πιο παλιά ήταν καλά ή τώρα με την κρίση? Δεν ξέρω, πιστεύω τώρα. Τώρα δίνει πιο ναι, πολύ ο κόσμος. Δίνει, ναι. 2 ευρώ, μονά ευρώ δίνουν. Α, δίνουν και 2 ευρώ. Ναι. Ωραίος είσαι. Κάπως έτσι, με μουσικές, παιχνίδια, κάλαντα, βόλτες, χαμόγελα και μαλλί της γριάς, κυλούν τα Χριστούγεννα στην Καβάλα. Στην Καβάλα της κρίσης, τα παιδιά είναι και φέτος οι μεγάλοι πρωταγωνιστές των Χριστουγέννων, που θα πουν τα κάλαντα με τα τριγωνάκια στα χέρια, δίχως να υπολογίζουν κρύο, που θα κατέβουν στο κέντρο, θα παίξουν στην πλατεία, θα χαρίσουν χαμόγελα και θα ζεστάνουν τις καρδιές των μεγάλων, που ακόμη και σήμερα παγώνουν από τα προβλήματα και την ανέχεια. Ναι, είπα. Είπα. Πού τα είπε, σε ποια γειτονιά? Γύρω εδώ πέρα, γύρω. Έβγαλε ψηλά. Πολλά έβγαλα. Θα μα τα πει και μα λίγο. Ναι. Άντε, πες τα. Μόνο το ένα στιχάκι θα πω. Το ένα στιχάκι. Τρίγωνα, καλαντά, μέσα στη γειτονιά. Ήρθα τα Χριστούγεννα και με το χρόνια. Hey. Να πω στο σκουφί σου να πας. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Γεια σου. Αρέσει εδώ? Ναι. Σένα αρέσει εδώ? Ναι. Πώς σε λένε? Νίκο. Νίκο, θα ήθελες να είναι όλο τον χρόνο Χριστούγεννα να είναι έτσι εδώ τα παιχνίδια? Ναι. Ναι, θα μ' άρεσε γιατί ξεκούραση χωρίς σχολείο, διαβάσματα όχι. Αυτά. Και μαλλί της γριάς. Καλό είναι το μαλλί της γριάς. Ναι. Δηλαδή εσύ δεν θες να τελειώσουν τα Χριστούγεννα? Όχι καθόλου. Στα παγοδρόμια θα πας? Ναι, τώρα. Α, θα κάνετε και πατινάζ? Ναι. Έλλειψη χρημάτων, στάση εμπορίου, μας λέει ο γέροντας, κάνοντας τα δικά του παράπονα για την κατάσταση της χώρας, δεν χάνει την αισιοδοξία του, αλλά στεναχωριέται για τη σημερινή εικόνα της χώρας μας. Έλλειψη χρημάτων, στάση εμπορίου. Στάση εμπορίου, αυτά ήταν κάποτε. Και τώρα πιο χειρότερα είναι. Άμα δεν έχει ο κόσμος, άμα σου κόβουν τα δώρα, τη σύνταξη, τα δώρα, τα τεκμήρια, σου βάζουν τα χαράτσια, πώς τα. Γίνεται αλυσίδα το χρήμα. Το χρήμα το έχουν αυτοί που το έχουν, ας πούμε, όλοι οι βουλευτές είναι της μάσας. Ναι, αλλά η βόλτα τζάμπα είναι. Ποια? Η βόλτα. Η βόλτα αυτό μας μένει. Και άμα μας κόψουν και τη βόλτα, πάμε στα πευκάκια. Για τα πευκάκια είμαστε. Τα παιχνίδια ωστόσο για τα παιδιά δίνουν και παίρνουν. Άλλοι φλιπεράκι και άλλοι μπάσκετ. Και οι πιο μικροί να προσπαθούν να πιάσουν τα παπάκια με το αγκίστρι. Για τα παιδιά είναι και φέτος Χριστούγεννα. Το παπάκι πάει στην ποταμιά. Βεβαίως. Πάει. Δώσε μου αυτό το πιάσι με δύο χέρια. Τέταρτη κατηγορία πρέπει να πάρει δωράκι από ό,τι θέλει. Τι θα διαλέξεις? Τι θα πάρεις? Τι σ' αρέσει? Μολύβι. Μολυβάκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές γιορτές. Κάτι σε Kobe Bryant μου κάνει. Καλά το πάμε, Kobe Bryant. Πώς θα πήγες? Χάλια. Γιατί καλέ? Γιατί πονάει το χέρι μου. Α, εντάξει.
Σ' αρέσουν τα Χριστούγεννα, καλά περνάς εδώ? Να χαρά, τέλεια είναι. Εδώ τι κάνετε? Εδώ παίρνουμε πίπερα. Πιπεράκι. 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 Ναι. Πώς παίζετε αυτό? Αυτό το βάζει μέσα το 50 λεπτά, το γυρίζει, το βγάζει από εδώ η μπάλα και πρέπει να αποκρούσεις εδώ πέρα και άμα βάζεις γκολ του παίρνεις το μπαλάκι. Αααα, μάλιστα. Είπατε τα καλάτε εσείς τσακάλια? Ναι. Πήγαμε, αλλά τελειώσατε. Ναι, τελειώσατε, γιατί έκλεισε το μαγαζί? Μόνο 20 λεπτά και πιο πολύ μας είπαν να μην πούμε. Σοβαρά. Ναι. Το πολύ πήραν 5 ευρώ, το πολύ. Δηλαδή δεν σας αφήναν οι περισσότεροι να τα πείτε? Ναι. Μια κυρία μάλιστα μας είπαν ότι κάθε δευτερόλεπτο μπαίνει ο καθένας και να μην πούμε εμείς. Σε μαγαζί αυτό? Ναι. Αυτό το κλείσατε, ε? Ναι. Μαζέψατε τίποτα τουλάχιστον? Ναι, μαζέψατε. 15 ευρώ μέχρι εκεί, όχι παραπάνω. Κοίτα. Ναι. Κλασική φιγούρα στη γιορτινή πλατεία και ο Gummy Bear, που παίζει με τα μικρά παιδιά μαζί με τους ανθρώπους που πασχίζουν αυτές τις μέρες για το μεροκάματο. Gummy Bear, κάθε χρόνο εδώ είσαι, τι κάνεις? Καλά είμαι, πολύ καλά. Τι λέει, αδυνάτησε λέει ο Βασίλης. Νομίζω αδυνάτησα. Σε έπιασε η κρίση και σένα? Όχι. Μίλα, μίλα αυτά. Δεν τρώει. Δεν τρώει, γιατί δεν τρώει? Ε, άσου το να πούσα. Ξέρει ο Κύριος. Αυτός ο άνθρωπος σιγά σιγά από την κρίση ο ένας τον άλλο θέλει να φάει. Α, ναι. Από την κρίση να πούμε. Δεν γίνεται να μου και τόσο κρίση. Γιατί και πέρσι εδώ ήσασταν, αλλά πέρσι ήταν... τι να κάνουμε να με όλος ο κόσμος να πούμε με τη φτωχιά. Έτσι που έπεισε να μην μας καταστρέψανε αυτοί οι μεγάλοι τα κεφάλια. Και εμείς τι να κάνουμε, να μην φουκαριάρει, όλοι μας να μην στο... στο κουρμπέτι. Στο κουρμπέτι. Γίνεται τίποτα, βγαίνει τίποτα, καλά ψηλό. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, ε. Πιένουμε. Εντάξει, βγάζουμε 5-10 φράγκα, ό,τι βγάζουμε. Δόξα τω Θεώ. Εσείς από πού ήσασταν, επιτρέπετε? Από το κανάλι, το ένα τσάνε. Από το κανάλι, το ένα τσάνε. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά του νομίσματος, όπως ο άνθρωπος που συναντήσαμε και που μόλις αποφυλακίστηκε, ζητώντας να δοθεί χάρη εν ώψη Χριστουγέννων και σε άλλους κρατούμενους. Για τις φυλακές έχετε ακούσει τίποτα? Έχετε ακούσει τίποτα για τις φυλακές? Τι κάνανε οι φυλακές? Ξέρω εγώ για τα 2/5, για το 1/5 να αποφυλακιστούν ο κόσμος. Πρωτοχρονιάτικα εμείς είμαστε έξω. Και εγώ τώρα αποφυλακίστηκα, είμαι καινούριος. Έπρεπε να αποφυλακιστούν και άλλα άτομα. Α, ναι. Δεν επιτρέπεται, γιατί επιτρέπεται, γιατί βγει το 1/5, έπρεπε να βγει έξω ο κόσμος να δει λίγο την ελευθερία του. Θέλουμε και όλοι μας την ελευθερία μας. Τα δικαιώματά μας. Θα το πούμε. Γιατί δεν είμαστε, έχουμε παιδιά, έχουμε οικογένειες. Ζούμε πολύ ωραία, είναι πολύ ωραία η ζωή. Κάποιες ζωές όμως μέσα καταστρέφονται και έπρεπε να αποφυλακιστούν ο κόσμος.